Κύριε Πρωτοπάπα, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Νικήτα. Καλό μεσημέρι στους τηλεθεατές σας. Εκπρόσωπος του Επιτελείου του Μητροπολίτη Μόρφου Νεόφυτου, εσείς ξέρατε γι' αυτό με τον τρίπρόσωπο. Ναι, ότι βέβαια. Θα ανακοινωθούν τα ποσοστά, αλλά θα μας πούν και οι τρεις. Θα πρέπει να το βρούμε μόνοι μας. Ναι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω αλλά και να συγχαρώ τον Γιάννο τον Χαριλάου και την ομάδα του για τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που έκανα μέχρι σήμερα για την οργάνωση των εκλογών, αλλά και για τον επαγγελματισμό που έχω. Είχα ασχοληθεί και με τη μηχανογράφηση και μητροπολιτικών εκλογών και γνωρίζω πόσο δύσκολο είναι μέσα σε τόσο λίγο χρονικό διάστημα, περιορισμένο χρονικό διάστημα, να φέρουν σε πέρας μια τέτοια πολύ σπουδαία αποστολή. Και ήθελα να τους συγχαρώ και από αυτό το βήμα. Ποια μήνυματα λαμβάνετε εκεί στο επιτελείο για τον Μητροπολίτη Μόρφου? Υπάρχει στήριξη. Γιατί οι δημοσκοπήσεις δεν είναι και τόσο ευνοϊκές, εσείς τις διαβάζετε διαφορετικά? Τις διαβάζουμε διαφορετικά γιατί υπάρχει πολύ στατιστικό θόρυβο, ειδικά για τις στατιστικό θόρυβο, ναι. Δηλαδή όταν ρωτάς κάποιον ποιον προτιμά, δεν είναι σίγουρο αν θα πάει να ψηφίσει και δεν είναι και σίγουρο πόσον τον προτιμά. Ο Μητροπολίτης Μόρφου έχει πολλούς φίλους και εντός Κύπρου αλλά και διεθνώς. Φυσικά είναι οι εντός Κύπρου που ψηφίζουν. Είναι οι εντός Κύπρου που ψηφίζουν. Ναι. Ό,τι θέλει ο Θεός, τα μακριά κοντά έγιναν. Υπάρχουν συγκεκριμένες ομάδες που στηρίζουν τον Πανιερωτάτο? Όταν λέμε ομάδες και κοινωνικά σύνολα, δεν έχουν ανακοινωθεί. Αλλά υπάρχει μια μεγάλη ομάδα πολιτών οι οποίοι στηρίζουν τον Μητροπολίτη Μόρφου. Θα οργανώσουμε και σήμερα το απόγευμα στη Λευκωσία. Οργανώθηκε χθες στη Λάρνακα. Σήμερα το απόγευμα στη Λευκωσία, στο κτίριο της Πασιδή, θα οργανώσουμε μια εκδήλωση υποστήριξης του Μητροπολίτη Μόρφου. Και αύριο στην Πάφο, στη Χλώρακα. Τον ακούσαμε κατά καιρούς να αναφέρεται σε προφητείες και όλα αυτά που πρόκειται να γίνουν. Ναι. Είναι δηλαδή, θεωρείτε, τέτοιες τοποθετήσεις, δηλαδή είναι αυτές που αυξάνουν τους υποστηριχτές του? Δεν νομίζω να είναι οι προφητείες που αυξάνουν τους υποστηριχτές του. Ουσιαστικά ο Μητροπολίτης... Όχι δικές του προφητείες, αναφέρεται σε προφητείες. Να αναφέρεται σε προφητείες, ναι. Ουσιαστικά ο Μητροπολίτης Μόρφου επαναλαμβάνει κυρίως τις απόψεις των Αγίων που έζησε. Γιατί ο Μητροπολίτης Μόρφου έχει ζήσει κοντά στον Άγιο Ιάκωβο, κοντά στον Άγιο Πορφύριο, στον Άγιο Ευμένιο των Λεπρών, πολύ στενά, και επικοινωνούσε και με τον Άγιο Παΐσιο όταν πήγαινε στο Άγιο Όρος και όταν τον έβρισκε. Συνεπώς, δεν είναι δικές του προφητείες, είναι των Αγίων αυτών που έχουν αγιοκαταταχθεί πρόσφατα, των μεγάλων Αγίων και άλλων Αγίων, οι οποίοι δεν αγιοκατατάχθηκαν ακόμα, αλλά βρίσκονται σε μια διαδικασία εκτίμησης από τους ανθρώπους της Εκκλησίας. Και γι' αυτό η απήχηση που έχει ο λόγος του Μητροπολίτη Μόρφου είναι διότι επαναλαμβάνει κάτι που είναι αληθινό. Θα το δούμε να υλοποιείται δηλαδή αυτό που επαναλαμβάνει? Τι θα δούμε κάποια... να γίνεται στο άμεσο μέλλον? Αν κοιτάξετε και τα διάφορα βίντεο που υπάρχουν με τις δικές του μαρτυρίες του Μητροπολίτη Μόρφου, αρκετές από τις προφητείες τόσο του Αγίου Ιακώβου όσο και του Αγίου Παϊσίου, που προς τον ίδιο, για τον ίδιο, έχουν επιτελεστεί. Δηλαδή ο Άγιος Ιάκωβος, όταν είχε πάει κοντά του ο Άγιος Μόρφου, ο Μητροπολίτης Μόρφου, σε ηλικία 19 χρονών, του είπε ότι θα γίνει επίσκοπος των τόπων της γεννήσεώς του. Ο Άγιος Παΐσιος, όταν πήγε 19 χρονών και με το ρόθμα στο χέρι και ούτε καν να είχε άποψη, η υπόθεση ή να του περάσει από το μυαλό ότι θα γίνει επίσκοπος, τον φώναξε και του είπε: «Έλα εσύ ο ψηλός εδώ, θα χτίζεις μοναστήρια στο μέλλον και έλα σου δείξω πώς χτίζεις μοναστήρια». Και του εξήγησε αρχιτεκτονικά πώς θα χτίσει τα διάφορα μοναστήρια ο Άγιος Παΐσιος, με τις δύο αυλές, η εσωτερική αυλή που θα είναι για τους μοναχούς, η εξωτερική που θα είναι για τους λαϊκούς. Και μέχρι σήμερα ο Μητροπολίτης Μόρφου έχει χτίσει τρία μοναστήρια με αυτόν τον αρχιτεκτονικό σχέδιο που του είπε ο Άγιος Παΐσιος όταν ήταν 19 χρονών, που ακόμα ο ίδιος δεν ήξερε ότι δεν είχε και πολύ σχέση με την Εκκλησία. Συνεπώς, κάποιες προφητείες που του είχαν πει του ιδίου έχουν γίνει. Και όταν του έλεγε ο Άγιος Ιάκωβος ότι θα γίνει επίσκοπος των τόπων της γεννήσεώς του, ακόμα και εμείς που γνωριζόμασταν και όλη η ομάδα που από τα φοιτητικά μας χρόνια έχουμε μια ομάδα φίλων με το Μητροπολί, που είναι γύρω από τον Μητροπολίτη Μόρφου, και εγώ ακόμα ήμουν στην Αρχιεπισκοπή το 1998 και που είχε χειρεύσει από το 1996
ο θρόνος ο Μητροπολιτικός της Μητρόπολης Μόρφου, δεν πέρασε καν από το μυαλό μου ότι θα υπήρχε έστω και μία πιθανότητα ο φίλος μου, ο αρχιμανδρίτης νεόφυτος, ο οποίος ήταν στο μοναστήρι το οποίο μόλις είχε χτίσει τη Μονή Μαυροβουνίου, θα γινόταν επίσκοπος μου. Ούτε καν πέρασε από το μυαλό μου. Για τον Κυπριακό τι ενδείξεις έχει? Δηλαδή όταν ρωτούν οι πολίτες τον Πανιέροντατο πότε θα λύσουμε το Κυπριακό, με ποιο τρόπο, πότε θα φύγουν οι Τούρκοι από την Κύπρο, τι απαντά? Απαντά πνευματικά το τι είχε πει ο Άγιος Παΐσιος. Δεν απαντά ο ίδιος. Αυτό με το Ξανθογένος και όλα αυτά. Όχι Ξανθογένος, είχαν πάει Κύπροι. Ο Άγιος Παΐσιος είχε μια πολύ ειδική σχέση με τους Κυπρίους και ειδικά με τους πρόσφυγες Κύπριους. Γιατί και ο ίδιος, αν είδατε και από τη σειρά που είχε, τη βιογραφική σειρά που είχε προβληθεί από την τηλεόραση, ήταν πρόσφυγας από τη Μικρά Ασία. Συνεπώς είχε μια ιδιαίτερη εκτίμηση, ιδιαίτερη έγνοια για τα εθνικά θέματα, αλλά και για τους ίδιους τους πρόσφυγες. Τι εκτιμά ο Πανιερότατος τώρα? Ο Πανιερότατος εκτιμά ότι, και το είπε και χθες στη συνέντευξη που είχε δώσει στο Βεργίνα, τη μοναδική συνέντευξη που έδωσε σε τηλεοπτικό σταθμό. Το καταλάβαμε. Ναι. ότι το Κυπριακό θα λυθεί μόλις οι Κούρδοι κάνουν κράτος. Μόλις πότε θα κάνουν κράτος? Αυτό δεν το ξέρουμε. Αλλά αυτό δεν είναι μόνο προφητεία, είναι και γεωπολιτική ανάλυση. Δεν είναι ημερομηνία? Όχι βέβαια. Όχι, ναι. Για να καταλάβετε, ο Άγιος Πορφύριος ήξερε ότι θα πεθάνει, και το έλεγε συχνά, περίπου μαζί με τον Άγιον Ιάκωβο. Ο Άγιος Πορφύριος ήταν 11-12 χρόνια μεγαλύτερος από τον Άγιο Ιάκωβο. Και ήξερε αυτό? Ήξερε ότι περίπου θα πεθάνουν μαζί. Και κοιμήθηκε πρώτα ο Άγιος Ιάκωβος, και όταν ο Άγιος Πορφύριος πληροφορήθηκε ότι κοιμήθηκε ο Άγιος Ιάκωβος και ήταν ακόμα ήταν στα καυσοκαλύβια του Αγίου Όρους, είπε: «Παιδιά, ετοιμάστε με, θα κοιμηθώ κι εγώ σε λίγο καιρό». Και σε 10 μέρες κοιμήθηκε. Άρα στις διάφορες προφητείες δεν υπάρχουν ημερομηνίες. Δεν υπάρχουν. Και μπορώ να σας πω, επειδή έζησα και γνώρισα και τον Άγιον Παΐσιο και τον Άγιον Πορφύριο και τον Άγιον Ευμένιο προσωπικά, όταν βρίσκεται κάποιος στην κατάσταση το να είναι Άγιος και να κοινωνεί με την Αγία Τριάδα στην κατάσταση του φωτισμού, είναι άχρονος. Ο χρόνος δεν είναι γραμμικός για τον ίδιο. Και μου έτυχε και εμένα πολλές φορές ο Άγιος Πορφύριος να μπορεί να πάει σε ένα χώρο και να βλέπει μπροστά του το τι συνέβηκαν πριν εκατοντάδες χρόνια ή πριν 100 χρόνια ή πριν 30 χρόνια και το τι θα συμβεί την ίδια ώρα. Μάλιστα. Κλείνοντας, πείτε μου, γιατί πρέπει να ψηφίσουν τον Μητροπολίτη Μόρφου οι πολίτες? Πρέπει να ψηφίσουν τον Μητροπολίτη Μόρφου διότι είναι αυθεντικός, είναι παραδοσιακός, είναι Ρωμιός Έλληνας Κύπριος. Έχει ζήσει κοντά στους τελευταίους Αγίους της Εκκλησίας μας, της Ορθοδοξίας, και είναι ο μόνος που στάθηκε στο να μείνουν ανοιχτές οι εκκλησίες των καιρών του κορονοϊού και να εξασκήσει ελεύθερα ο κάθε πιστός τα θρησκευτικά του καθήκοντα. Ακόμη πηγαίνουν, έρχεται στα δικαστήρια? Όχι, ακόμα δεν τον έχουν, δεν έχει εκδικαστεί η υπόθεση του. Αλλά παραμένει, ναι, δεν έχει αποσυρθεί κάτι. Ναι, όχι. Ναι. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και στον Μόρφου, θα θέλαμε να ήταν εδώ. Δεν είναι. Καλή επιτυχία του ευχόμαστε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και σε εσάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, Νικήτα.